Η μπάλα στα δίχτυα κατευθείαν. Απίθανο γκολ από το Φερνάντες. Ο Αργεντίνος στέλνει με το αριστερό την εστία του Κοτσόλη κατευθείαν την μπάλα. 1-0 για τον Πανιόνιο. Ευνηδιάζει τους πάντες ο Ντάριο Φερνάντες. Είδατε την εκτέλεση, κανείς δεν περίμενε ότι η μπάλα θα περάσει. Άνοιξε το τείχος. Ο Κοτσόλης φωνάζει στους συμπαίκτες του και έχει δίκιο. Ανοίγει το τείχος εδώ και δίνει την ευκαιρία στο Φερνάντες να χρηστεί σκόρε. Ο Ταμπίζας όπως και ο Κοτσόλης φωνάζουν στους συμπαίκτες τους, καθώς εδώ ανοίγει το τείχος των δύο παικτών και διευκολύνει το έργο του Αργεντίνου. 1-0 πολύ νωρίς για τον Πανιόνιο με το καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Κόρνερ με τον Μπρέσκα. Προσπαθεί να διώξει εκεί. Χωρίς επιτυχία ο Νταμπίζας. Δεν μπόρεσε ο Μπερτέ. Επιμένει ο Πανιόνιος. Κόντρα. Πιο ψηλά από τον Κοτσόλη. Θέλει την μπάλα στα δίχτυα για τον Πανιόνιο, κάνοντας το 2-0 ο Ενσαλίβα. Ο Καναδός σκοράρει σε μια άστοχη έξοδο του Κοτσόλη στο 31ο λεπτό. 2-0 για τον Πανιόνιο με τον Καναδό. Έκανε εντυπωσιακό άλμα πάνω από το σώμα του goalkeeper της Λάρισας. Εκρηκτική ατμόσφαιρα στη Νέα Σμύρνη. Επιβράβευση για τον Πανιόνιο για την καλή του απόδοση. Σε αυτή την περίπτωση ο Κοτσόλης χάνει τη φάση καθαρά. Ο Ενσαλίβα σκοράρει. Κοιτάξτε πόσο ψηλά πηδάει εδώ και νικάει τον goalkeeper της Λάρισας στον αέρα. Μάλιστα. Γύρισε ο Αραβίδης, ο Γκίκας είχε αδρανήσει, ξανά τον γκολ. Πρώτο γκολ του Καναδού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βενετίδης. Φλωρός. Χατζηλιώντας την παλιά για τον Καλατζή που μένει όρθιο, σουτ, γκολ για τη Λάρισα. Παλικαρίσιο γκολ του Καλατζή, μειώνει στο σκόρ η Λάρισα στο 69 και δικαιώνεται για την πίεση που ασκούσε στον Πανιόνιο όλο αυτό το διάστημα, σε ένα δεύτερο μήχρονο που κυριαρχεί η ομάδα του Δόνη, εδώ ο βοηθός του ο κύριος Αγγελίνας. 2-1 και βέβαια οι Λαρισαίοι ξαναμπαίνουν στο μάτς. Προσωπικό γκολ του Καλατζή που με το κεφάλι πήρε την πάσα του Χατζηλιώντα εδώ με τρόπο που του έδωσε πλεονέκτημα στη φάση και στη συνέχεια πλάσαρε υποδειγματικά. Κοιτάξτε τη φάση με τον Σπυρόπουλο να μην μπορεί να συγκρατήσει τον αντίπαλό του, να χάνει την ισορροπία του. Το 2-1 για τους φιλοξενούμενους που δείχνουν ότι θα παλέψουν για να αντιστρέψουν την εικόνα του πρώτου μηχρόνου και να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα ξανά τον κόλπο. Τρίτο γκολ του Καλατζή στο πρωτάθλημα. 2-1 στη Νέα Σμύρνη.